σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα και είχα πάρα πολύ όρεξη να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά παιδιά, είμαι εντελώς κουλή με την κάμερα. Θέλω να το δηλώσω σε αυτό εδώ το βίντεο, γιατί έχω αλλάξει ρούχα, έχω αλλάξει γωνία, έχω αλλάξει φώτα, έχω αλλάξει το ένα το άλλο. Έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ώρες και συνειδητοποίησα ότι απλά είχε πειράξει ο Γιάννης μια ρύθμιση στην κάμερα, όπου εγώ δεν την καταλάβαινα, δεν την γνώριζα. Και κάπως έτσι λύθηκε το πρόβλημά μου. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις στην κάμερα ή οτιδήποτε σχετικό με τεχνολογία. Θέλω να πάρετε το καφεδάκι σας, γιατί έχω πάρα πολύ όρεξη να μιλήσουμε για skincare σήμερα. Επιτέλους ένα βίντεο skincare, σας το είχα υποσχεθεί, θέλατε πολύ, θέλετε, το βλέπω ότι σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια. Και η πραγματικότητα είναι ότι ήθελα να σας μιλήσω για 2-3 καινούργια προϊόντα skincare που χρησιμοποίησα και για 2-3 καινούργια skincare προϊόντα που ήθελα να σας κάνω ένα review. Εδώ έχω 2 empties από Ordinary, αυτό είναι teaser γιατί θα σας μιλήσω σε λίγο για αυτά εδώ τα 2 προϊόντα και άλλα 2 ολοκένουργια προϊόντα που επίσης ήθελα να σας μιλήσω για αυτά, γιατί επίσης τα έχω δοκιμάσει. Αλλά σκέφτηκα να κάτσουμε να αναλύουμε μόνο τα προϊόντα και τι γίνεται και γιατί, τι έκανα στο πρόσωπό μου. Όχι, θα κάνουμε ένα skincare educational βιντεάκι που έχουμε και καιρό να κάνουμε. Και κατέληξα στο μυαλό μου να μιλήσουμε για τα αντιοξυδοτικά προϊόντα και για τις ελεύθερες ρίζες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι έτσι τα eat συστατικά, δεν είναι τα πιο καινούργια προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά του skincare, δεν είναι η ανακάλυψη της κοσμητολογίας το 2020. Τα αντιοξυδοτικά υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην skincare community, στα skincare προϊόντα. Υπάρχουν βασικά σχεδόν παντού πλέον. Στα αντιλιακά, στα καθαριστικά, στις κρέμες, στα σέρουμ. Όμως, θέλω λίγο να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικά να υπάρχουν, από πού προέρχονται, γιατί τα περισσότερα τα προσφέρει απλόχερα η φύση και γιατί είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε. Και εδώ πέρα βεβαίως θα σας πω και μερικά από τα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα με αντιοξυδοτική δράση. Τι κάνουν πρακτικά τα αντιοξυδοτικά, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί για να καταλάβουμε τι κάνουν τα αντιοξυδοτικά πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτές οι ελεύθερες ρίζες που αν ασχολείσαι με το skincare, αν βλέπεις τα καινούργια λανθαρίσματα, αν τρέχεις να μάθεις τα νέα, πάντα θα ακούς τον όρο ελεύθερες ρίζες. Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, είναι κατά των ελεύθερων ριζών. Τι στο καλό όμως είναι αυτές οι ελεύθερες ρίζες, ξέρουμε? Γιατί πρέπει να τις καταπολεμήσουμε, ξέρουμε? Επειδή λοιπόν τα αντιοξυδοτικά έτσι στοχεύουν πάνω στις ελεύθερες ρίζες, θα προσπαθήσω με τον πιο απλό τρόπο να σας εξηγήσω τι είναι οι ελεύθερες ρίζες και γιατί επιλέγουμε προϊόντα τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και κατά συνέπεια βοηθούν στην αντιγύρανση και την πρόληψη και όλα αυτά τα ωραία που κάνουν τα αντιοξυδοτικά προϊόντα. Θα προσπαθήσω πραγματικά να σας το εξηγήσω με τους πιο απλούς τρόπους, γιατί μιλάμε για χημεία εδώ πέρα, παιδιά. Κάνουμε μαθήματα skincare χημείας, αλλά σήμερα δεν θέλω να σας τα εξηγήσω τόσο περίπλοκα, γιατί στην ουσία οι ελεύθερες ρίζες είναι μικρά ασταθή μόρια οξυγόνου. Τις θεωρούμε πρακτικά εισβολής, αλλά στην ουσία τις δημιουργεί ο οργανισμός μας. Και θα μας πει, Σουζάνα, αφού τις δημιουργεί ο οργανισμός μας, ποιο είναι το πρόβλημα με τις ελεύθερες ρίζες? Για να σταθεροποιηθούν οι ελεύθερες ρίζες, γιατί όπως σας είπα και πριν λίγο είναι ασταθή μικρά μόρια, για να σταθεροποιηθούν λοιπόν παίρνουν από τα υγιή κύτταρα πραγματάκια, τσίκι τσίκι τσίκι, παίρνουν πραγματάκια από τα υγιή κύτταρα του οργανισμού και έτσι κάπως τα νεκρώνουν, τα οξυδώνουν και τα οδηγούν σε πρόωρο θάνατο. Δεν είναι τόσο δραματικό όσο ακούγεται, αλλά θέλω να θυμάστε ότι οι ελεύθερες ρίζες για να σταθεροποιηθούν τραβάνε πράγματα από τα υγιή κύτταρα και έτσι κάπως τα, ξέρεις, πώς μαραίνουν τα λουδάκια, έτσι. Τώρα η επόμενη ερώτηση είμαι σίγουρη ότι είναι πώς δημιουργούνται, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες ρίζες. Μπορούμε κάπως έτσι να προλάβουμε για να μην δημιουργηθούν και έτσι να μην γίνει όλη αυτή η κατάσταση? Δυστυχώς δεν μπορούμε πρακτικά να αποτρέψουμε τη δημιουργία ελεύθερων ριζών, γιατί δημιουργούνται από επιθέσεις που γίνονται πάνω από 1000 καθημερινά στο σώμα μας και στον οργανισμό μας. Μερικές από αυτές είναι η ηλιακή ακτινοβολία,
το στρες, οι τοξίνες που τρώμε στα φαγητά που τρώμε που είναι λίγο junk, που δεν είναι πολύ καλά, αλλά εμείς τα τρώμε γιατί, okay, εντάξει παιδιά, τι θα κάνουμε, με μαρούλια θα ζήσουμε. Δημιουργούνται από το κάπνισμα, από το κακό ύπνο, από όλα αυτά τα καθημερινά που κάνουμε και έτσι κάπως επηρεάζουν τα υγιή κύτταρά μας. Το σώμα βέβαια αμήνεται από μόνο του ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, έχει φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς, έχει αντιοξειδωτικά ένζυμα τα οποία αμήνονται έτσι ενάντια των ελεύθερων ριζών για να μην τραβήξουν πραγματάκια από τα υγιή κύτταρα, όμως τι να σου κάνουν αυτά που έχει ο οργανισμός από μόνος του, την ώρα που τριγύρω μας υπάρχουν διάφορες επιθέσεις που έρχονται και δημιουργούν θέματα στην επιδερμίδα μας, στον οργανισμό μας κτλ. Εδώ λοιπόν αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν τουλάχιστον στο skincare τα αντιοξειδωτικά προϊόντα. Τα αντιοξειδωτικά προϊόντα λοιπόν εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και επίσης αποτρέπουν τη φθορά των κυττάρων, άρα βοηθούν και στην καταπολέμηση του γύρατος. Είναι οι σύμμαχοι κατά της πρόωρης γύρανσης. Κάνουν επίσης και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην επιδερμίδα, εκτός δηλαδή από την πρόληψη ρητίδων και δυσχρωμίων και όλων αυτών των θεμάτων που δημιουργούνται στο πρόσωπό μας με την ηλικία. Βοηθούν στην επανόρθωση και στην προστασία από βλάβες που δημιουργούνται από την ηλιακή ακτινοβολία και εδώ θα μου πεις, Ζάνα, το τηλιακό τι κάνει, αν τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν από τις βλάβες που δημιουργούνται στο δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία. Και εδώ έρχομαι να σου πω ότι τα αντιλιακά προστατεύουν την επιδερμίδα από το σύνολο της UV ακτινοβολίας, UVA και UVB. Υπάρχει όμως και η UVC ακτινοβολία, η οποία επίσης κάνει έτσι τα πραγματάκια της στην επιδερμίδα, όπου τα αντιοξειδωτικά έρχονται να κουμπώσουν πάνω σε αυτή την ανάγκη. Δεν είναι τόσο απαραίτητα τα αντιοξειδωτικά όσο είναι το αντιλιακό, και αυτό γιατί τα περισσότερα αντιλιακά πλέον έχουν και αντιοξειδωτική δράση. Οπότε εγώ το μόνο που θέλω να σκέφτεστε είναι ότι το αντιλιακό είναι το α και το ω, ακόμη καλύτερα αν έχει και αντιοξειδωτική δράση. Τα επόμενα, βιταμίνες C, ρετινόλες, αντιοξειδωτικά και όλα αυτά είναι έξτρα βήματα στη ρουτίνα, τα οποία τα επιλέγετε ανάλογα με τις ανάγκες σας και ανάλογα με την ηλικία βεβαίως και κυρίως τις ανάγκες. Το αντιλιακό όμως δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα. Σε καμία ηλικία, με τίποτα. Αν είναι όμως να επιλέξετε ένα καινούριο αντιλιακό, επιλέξτε κάποιο το οποίο έχει και αντιοξειδωτική δράση και θα έρθουμε σε λίγο στα συστατικά τα οποία είναι full αντιοξειδωτικά, κάποια τα γνωρίσουμε πάρα πολύ καλά. Επίσης, τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν την επιδερμίδα από φλεγμονές που μπορεί να δημιουργηθούν από κάπνισμα, ατμοσφαιρικούς ρήπους, στρες και από όλες αυτές τις φλεγμονές που δημιουργούνται στο πρόσωπό μας, προστατεύουν και από αυτά τα αντιοξειδωτικά. Και βασικά κατ' εμέ τα αντιοξειδωτικά είναι ο καλύτερος σύμμαχος κατά του γύρατος. Θεωρώ ότι είναι έτσι τα συστατικά κλειδί για να προστατεύσεις και την επιδερμίδα από τις πρόωρη γύρανση, αλλά και την επιδερμίδα γενικά σαν φιλμ κάπως τα έχω τα αντιοξειδωτικά ενάντια στις εξωτερικές επιθέσεις που έχουμε κάθε μέρα. Ας πάμε όμως στο ζουμί του πράγματος και γιατί ξεκίνησα να κάνω αυτό το βίντεο. Η βασική ερώτηση που είμαι σίγουρη ότι θα έχετε είναι ποια είναι τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά συστατικά στο skincare, και θα σας πω ότι μερικά από αυτά είναι βεβαίως η πολύ αγαπημένη μου βιταμίνη C, είναι η βιταμίνη Ε, είναι η ρεσβερατρόλη για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετά, είναι το φερουλικό οξύ. Πριν σας εξηγήσω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση, αν τα χρησιμοποιούμε πρωί, αν τα χρησιμοποιούμε συνδυαστικά και όλα αυτά που είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να μάθετε, θα σας δείξω τα προϊόντα για τα οποία ξεκίνησα αυτό το βίντεο, την αφορμή για να ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Σας έχω κάνει ένα βίντεο με review από Ordinary, κάποια πράγματα που πήρα μέσα στην καραντίνα. Μου γράψατε πάρα πολλές για αυτόν εδώ το συνδυασμό. Την βιταμίνη C σε πούδρα με 100% ασκορβικό οξύ, σε συνδυασμό με το ρεσβερατρόλ 3% και φερουλικό οξύ 3%, ο οποίος είναι ένας ορός με κάπως... Έχει τελειώσει, το βλέπεις, είναι εντελώς empty, δηλαδή από πού να σας το δείξω. Εντελώς empty. Είναι ένας ορός ο οποίος είναι κάπως λιπαρός, ελάχιστα λιπαρός, και αυτό συμβαίνει γιατί έχει μέσα το φερουλικό οξύ. Βέβαια απορροφάται απευθείας από την επιδερμίδα. Και παιδιά, ειλικρινά, για εμένα αυτός εδώ συνδυασμός, η πούδρα, πούδρα, η οποία και πούδρα, empty, πες εδώ,
πούδρα λοιπόν σε συνδυασμό με αυτό τον υπερορό, ο οποίος για εμένα είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά προϊόντα που έχει τουλάχιστον η Ordinary και που έχω δοκιμάσει χωρίς να μου έχει αφήσει κανέναν ερεθισμό. Αυτό εδώ το αντιοξειδωτικό κόμπο ήταν ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει από την Ordinary. Τα τελείωσα και τα δύο, δεν υπάρχουν πολλές φορές έτσι που τελειώνω προϊόντα skincare, ειδικά από τη στιγμή που δεν αποφασίζω να κάνω one month skincare challenge. Αυτά εδώ θα τα πάρω και θα τα ξαναπάρω. Μαζί είναι εκπληκτικά, είδα τρομερή διαφορά στην επιδερμίδα μου. Έτσι έφυγαν σημάδια, φωτίστηκε το πρόσωπο, τα χρησιμοποιούσα λίγο πριν το καλοκαίρι. Ναι, μέχρι να κάνω τις hardcore, έτσι, διακοπές μου που δεν χρησιμοποίησα πολλά, τα χρησιμοποίησα, τα τελείωσα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει από την Ordinary. Η ρεσβερατρόλη προέρχεται από το κόκκινο σταφύλι, έχει φουλ αντιοξειδωτική δράση και το φερουλικό οξύ επίσης είναι μια ουσία η οποία έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, φυτικής προέλευσης, έρχεται συνήθως από το ρύζι, από τη βρώμη, από το τσιτάρι. Στην ουσία το φερουλικό οξύ ενισχύει τη φωτοπροστασία, γι' αυτό λοιπόν και τα χρησιμοποιούσα πρωί. Το ίδιο πράγμα κάνει και η βιταμίνη C, οπότε καταλαβαίνεις ότι μαζί με αντιλιακό αυτό είναι ένα σούπερ φωτοπροστατευτικό κόμπο, πάρα πολύ μου άρεσε, έχει αντιγυραντική δράση, αναπληρώνει το φερουλικό οξύ, έχει τη δυνατότητα να αναπληρώνει και τα λιπίδια στην κεράτινη στιβάδα, οπότε έτσι κάπως κάνει και επανόρθωση στην επιδερμίδα. Ειλικρινά σας γρόσταγα ένα ολοκληρωμένο review για αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει από την Ordinary και είναι μια τριπλέτα αντιοξειδωτικής δράσης Turbo. Η Ordinary επίσης σαν εταιρεία προτείνει να τα φοράς μαζί και να τα συνδυάζεις μαζί. Αυτός βέβαια, αυτή εδώ η πούδρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς το serum, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά με νεράκι. Παίρνεις μια μικρή ποσότητα, τη βάζεις στο χέρι. Μπορείς να τα αναμίξεις ακόμη και με νερό, μπορείς να τα αναμίξεις ακόμη και με έναν ορό υαλουρονικού οξέως. Μπορείς να τα αναμίξεις βέβαια και με αυτόν εδώ τον ορό και μαζί θεωρώ ότι κάνουν θαύματα. Τα τρία συστατικά είναι για εμένα και τα πιο έτσι turbo συστατικά αντιοξειδωτικά. Επίσης όμως ένα πολύ αγαπημένο μου αντιοξειδωτικό συστατικό συνεχίζει να είναι και να παραμένει η βιταμίνη C σε οποιαδήποτε μορφή της. Και εδώ σας έχω δύο ολοκένουργια προϊόντα από τη Λιράκ. Μου ήρθαν πρακτικά σαν PR πακέτο προχτές. Όμως σας έχω inside tip και inside info. Εκεί στη Λιράκ έχω τους μυστικούς μου πράκτορες και πραγματικά πριν από την καραντίνα είχα αυτό εδώ, αυτή εδώ την συμπυκνωμένη αμπούλα με βιταμίνη C. Την είχα στα χέρια μου πριν από την καραντίνα. Δεν μπορούσα βεβαίως να σας πω τίποτα γιατί αυτό το προϊόν μόλις έχει λανσαριστεί και δεν μπορούσα να βγάλω ούτε μιλιά, δεν μπορούσα να κάνω κι. Αυτή λοιπόν η σειρά είναι η σειρά μεζολίφτ της Λιράκ. Μόλις κυκλοφόρησε και θα σας πω ποιο είναι το wow. Το βλέπεις που μοιάζει σαν ένεση, σαν έτσι πως τη λένε, σαν tube. Ιατρικό. Είναι γιατί δίνει τα αποτελέσματα μεσοθεραπείας με βιταμίνη C με δύο τέτοιες αμπουλίτσες. Αυτές οι αμπουλίτσες όμως και γιατί ήθελα να σας τις δείξω είναι γιατί έχουν κάτι έτσι κάπως πολύ ιδιαίτερο και ξέρεις ότι μου αρέσουν αυτά τα ψιλοψαγμένα skincare πραγματάκια. Ο συγκεκριμένος ορός παύλα αμπούλα το ονομάζω εγώ έχει βιταμίνη C, καθαρή βιταμίνη C σε περιεκτικότητα 15%. Όσες δεν έχετε δει το βίντεο για τη βιταμίνη C, θα σας το βάλω και εδώ, θα σας το βάλω και από κάτω, θα σας το βάλω παντού για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέμε όταν λέμε 15% καθαρή βιταμίνη C. Εννοούμε ένα turbo προϊόν σε βιταμίνη C. Όμως σε αυτό το βίντεο είχαμε πει και ότι η βιταμίνη C είναι ένα δύσκολο συστατικό γιατί οξυδώνεται. Οπότε δεν μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες και να είναι υγρό και να μην οξυδωθεί μέσα σε ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγω πούδρες συνήθως ή προϊόντα σε δύο φάσεις. Εδώ πέρα λοιπόν το μυστικό είναι ότι η πούδρα βρίσκεται εδώ πέρα και εδώ κάτω βρίσκεται το υπόλοιπο έτσι προϊόν, το οποίο έχει αλουρονικό οξύ, έχει ενυδατικά συστατικά και το ανοίγεις, το πατάς, ελευθερώνεται η πούδρα βιταμίνη C
με το μείγμα, σπάς την αμπούλα και αυτή η αμπούλα είναι για χρήση 15 ημερών. Εδώ πέρα έχει να σημειώσεις και πότε άνοιξες τον, έκανες τέλος πάντων τη μίξη, ένωσες την πούδρα με το μείγμα, έτσι ώστε να ξέρεις ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μέχρι 15 μέρες και πότε ξεκίνησες να κάνεις αυτή τη θεραπεία. Τρελάθηκα, όπως καταλαβαίνεις, που δημιουργήθηκε αυτό το προϊόν έτσι σε ένα πιο ευρύ περιβάλλον όπως είναι η αγορά του φαρμακείου. Γιατί? Γιατί δεν γνωρίζαμε ή τέλος πάντων δεν ήταν τόσο ευρέως γνωστό και διαδεδομένο στον κόσμο που θα αγοράσει ένα προϊόν με βιταμίνη C ότι οξυδώνεται η βιταμίνη C και ότι πρέπει να είναι σε σταθερή μορφή και να χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνεις εγώ η Ζουρλή πόσο χάρηκα που αυτό έτσι κάπως μαθαίνει και στον κόσμο που αγοράζει προϊόντα και καλλυντικά με βιταμίνη C ότι η βιταμίνη C πρέπει να βρίσκεται, καλύτερο είναι να βρίσκεται σε σταθερή μορφή, τερεή μορφή και όταν αναμειγνύεται με υγρό έχει δυνατότητα χρήσης για λίγες ημέρες. Συνδυαστικά λοιπόν με αυτό και επειδή πρακτικά μιλάμε για αντιοξυδοτική δράση, υπάρχει και η κρέμα συνδυαστικά με την θεραπεία της βιταμίνης C από τη σειρά την ίδια, η οποία περιέχει βιταμίνη Ε, που και η βιταμίνη Ε έχει αντιοξυδοτική δράση. Και στην ουσία σας έδειξα δύο διαφορετικά κόμπο με δύο ή και παραπάνω συνδυασμούς αντιοξυδοτικών συστατικών. Και αυτό γιατί? Τι γίνεται? Το κομμάτι των αντιοξυδοτικών, οι έρευνες έχουν δείξει ότι ναι μεν ένα αντιοξυδοτικό συστατικό όπως είναι η βιταμίνη C λειτουργεί τέλεια μόνη της, όμως όταν συνδυάζεται με ακόμη ένα αντιοξυδοτικό συστατικό, εκεί γίνονται θαύματα, πολλαπλασιάζονται τα αποτελέσματα και έτσι έχεις καλύτερο αποτέλεσμα στην επιδερμίδα σου. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση συνδυάζεται η βιταμίνη C με βιταμίνη Ε και άλλα συστατικά έχει, αλλά κράτησα τη βιταμίνη Ε γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός βιταμίνη C με βιταμίνη Ε και στην πιο τούρμπο εκδοχή αντιοξυδοτικής δράσης συνδυάζεται η ρεσβερατρόλη, το φερουλικό με βιταμίνη C σε μεγάλη, πολύ μεγάλη περιεκτικότητα, γιατί εδώ μιλάμε για 100% περιεκτικότητα. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι κάτι έτσι έξτρα δυνατό και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα συνδυασμός ο οποίος είναι για τις περισσότερες έτσι επιδερμίδες, ειδικά αν δεν έχεις ξαναβάλει αντιοξυδοτικά συστατικά βιταμίνη C, αν δεν έχεις ξαναδοκιμάσει κάποιον όμορφο συνδυασμό στην επιδερμίδα σου. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι όταν αγοράζετε προϊόντα τα οποία έχουν αντιοξυδοτικά συστατικά, ισχύει το ίδιο σχεδόν που ισχύει και για τη βιταμίνη C, ότι τα μπουκάλια δεν πρέπει να είναι διάφανα για να μην τα βλέπει ο ήλιος και ο αέρας, γιατί είναι ασταθή τα αντιοξυδοτικά συστατικά. Επίσης, καλό είναι να έχουν δόσο μετρητή έτσι ώστε, όπως αυτό εδώ, έτσι ώστε να μην βγαίνει στον αέρα και στον ήλιο το προϊόν και οξυδώνεται και χαλάει. Θα σας έλεγα να επιλέξετε προϊόντα τα οποία είναι πιο σταθερά, όπως ας πούμε όταν μιλάμε για βιταμίνη C, να την επιλέξετε σε πούδρα, ειδικά από τη στιγμή που σιγά σιγά γίνεται πιο διαδεδομένο και βλέπεις ακόμη και προϊόντα που βρίσκονται εύκολα στο φαρμακείο δίνουν την επιλογή της πούδρας, δεν είναι πια δηλαδή τόσο δυσέβρετο όπως ήταν με την Ordinary που πρέπει να το ψάξεις, να το περιμένεις. Γίνεται λίγο πιο ευρέως γνωστό αυτή η ανάγκη για σταθερή βιταμίνη C. Και βέβαια όσον αφορά στην αντιοξείδωση σε ένα γενικότερο επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και στη διατροφή μας αντιοξειδωτικά τρόφιμα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο που σας εξηγούσα λίγο πάνω κάτω το πώς λειτουργούν οι ελεύθερες ρίζες, είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό να προσέχουμε από μέσα προς τα έξω. Οπότε δεν γίνεται να βάζουμε όλη την αντιοξείδωση εδώ πέρα στο πρόσωπό μας και κατά τα άλλα να τρώμε μόνο πίτσες ή full fat φαγητά. Εννοείται να τα φάμε αυτά, αλλά να επιλέξουμε να έχουμε και κάποια αντιοξειδωτικά τρόφιμα στη διατροφή μας. Πάρα πολύ απλά ντομάτα, το σπανάκι, το κόκκινο σταφύλι, το κόκκινο κρασάκι. Το πράσινο τσάι επίσης, full αντιοξυδοτικό και ένα πολύ ωραίο skincare έτσι συστατικό. Ο κουρκουμάς επίσης. Γενικότερα μπορείτε να ψάξετε και στο ίντερνετ διάφορα αντιοξυδοτικά έτσι φρουτάκια, λαχανικά, οτιδήποτε για να τα βάλετε στη διατροφή σας. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να αναλύσουμε το πότε χρησιμοποιούμε τα αντιοξυδοτικά προϊόντα. Είμαι σίγουρη ότι θα έχω αυτή την ερώτηση και θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είπαμε και ξαναείπαμε ότι τα αντιοξυδοτικά προϊόντα
πάντα. Έχουν και ένα ρόλο φωτοπροστασίας. Για εμένα, η καλύτερη ώρα να χρησιμοποιήσουμε αντιοξειδωτικά είναι το πρωί. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και το βράδυ. Το πρωί λοιπόν προστατεύουν σαν φιλμ την επιδερμίδα από τις επιθέσεις που δέχεται, από τους ατμοσφαιρικούς ρήπους, από τον ήλιο κτλ. Κτλ. Και το βράδυ τα αντιοξειδωτικά επανορθώνουν. Γιατί, παιδιά, το βράδυ γίνεται όλη η δουλίτσα. Ακόμη δηλαδή και ελεύθερες ρίζες, έτσι κάπως επιτίθενται περισσότερο το βράδυ που ξεκουράζεται ο οργανισμός και γίνεται όλη η διαδικασία της ανάπλασης των κυττάρων. Οπότε, δεν σημαίνει ότι επειδή πήρες αυτό το κόμπο ή αυτό το κόμπο, το χρησιμοποιείς μόνο πρωί και αναγκαστικά το βράδυ πρέπει να βάλεις κάτι άλλο. Όχι, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και πρωί και βράδυ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω σχετικά με την αντιοξειδωτική δράση και αυτά τα προϊόντα που ήθελα να σας μιλήσω. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να ήταν απόλυτα κατανοητό. Basic, δεν το είχαμε κάνει στο κανάλι, αναρωτιέμαι και εγώ πώς δεν είχαμε μιλήσει έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα για τα αντιοξειδωτικά συστατικά και την σημασία τους σε μια skin και ρουτίνα. Γράψτε μου από κάτω τις ερωτήσεις σας, θα χαρώ πάρα πολύ να τις απαντήσω και να τις δω. Και επίσης γράψτε μου τι άλλο θέλετε να κάνουμε στο κομμάτι του skin care. Τι σας απασχολεί αυτή την περίοδο, εκτός από την ακμή και το μάσκνη, το οποίο το έχουμε έτσι λίγο συζητήσει. Τι άλλα πράγματα θέλετε να συζητήσουμε. Θα επανέλθω με ρετινόλη, γιατί δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Φαίνεται. Και περιμένω τις απόψεις σας, τις ιδέες σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!